Καλημέρα μας τον Νίκο Κατσαρό, για να μας δώσεις, Νίκο, και λίγο μια γεύση του τι λέει, έχει πει ο Κυριάκος Μητωτάκης. Τελείωσε στη συνέντευξη που έδωσε στη τηλεόραση του Skype πριν από λίγα λεπτά. Καλημέρα. Είπε διάφορα. Εγώ δεν θα ασχοληθώ με αυτά που είπε για τα ελληνοτουρκικά, για τη συμφωνία των, σκοπ, των Πρεσπών. Ε, αυτά είναι των πολιτικών αναλυτών. Εγώ θα μείνω σε αυτά που είπε για την οικονομία και αναφέρθηκε στην ακρίβεια... Ε, λέγοντας ότι το αναγνωρίζει ότι είναι το πρόβλημα αλλά ε, να κάνουμε λίγο υπομονή γιατί με τους μισθούς που βελτιώνονται θα... Θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ε, δεν νομίζω ότι είναι αυτή η πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα άνθρωπο που αμείβεται ε, όχι με το βασικό μισθό, με τον κατώτατο μισθό και έχει δύο μισθού στο σπίτι του, αν έχει δύο παιδιά δεν τα βγάζει πέρα. Και δεν τα βγάζει πέρα μετά τι το 15 του μήνα. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει το ελληνικό νοικοκυριό σήμερα. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργό θεωρεί ότι με τι αυξήσει μισθών στον κατώτατο μισθό ή σε άλλου μισθού. Ε, Τις αυξήσεις που δόθηκαν και σε πολλές περιπτώσεις είναι και κάτω από τον πληθωρισμό. Ε, μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα. Ε, όπως ε, δεν καταλαβαίνω γιατί απορρίπτει, απριόρι όλες τις προτάσεις που του κάνει η αντιπολίτευση. Ε, για να μήπως λίγο απαλυνθεί το πρόβλημα. Τι απορρίπτει όλες, ε, λέει ότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν γιατί θα έχουν δημοσιονομικό κόστος τέτοιο που θα μας οδηγούσουν ξανά σε μνημόνια. Ε, δεν έχει γίνει σε άλλες χώρες αυτό το πράγμα. Η Κύπρος, ας πούμε, που το εφάρμοσε δεν ξαναμπήκε σε μνημόνιο, τη μείωση του ΦΠΑ εννοώ. Και η, επίσης η Ισπανία που εφάρμοσε μείωση του ΦΠΑ δεν μπήκε σε κανένα μνημόνιο, δεν έχει κανένα, κανένας είδους πρόβλημα. Τώρα, ανακοίνωσε ότι θα στείλει επιστολή στην πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ούρσουλα Φοντελάιεν, για το θέμα τη τιμολόγηση των, των πολιεθνικών επιχειρήσεων. Ε, too late, <laughs> λένε οι Αμερικανοί. Πρώτον, δεν ξέρουμε αν θα είναι η κυρία Φοντελάιεν αύριο το πρωί εκεί. Δεύτερον, δεν είναι τώρα το θέμα της τιμολογήση των, των πολυεθνικών στην Ελλάδα. Επί σειρά ετών είναι πολλά τα χρόνια που οι πολυεθνικές εφαρμόζουν άλλη τιμολογιακή πολιτική στην Ελλάδα και άλλε στις ευρωπαϊκές χώρες. Εξού και προέκυψαν αυτές οι κολοσιαίες διαφορές και οι πολύ μεγάλες ε, αυξήσεις σε τιμές ε, όπως ήταν στις βρεφικές πάνες ή στο βρεφικό γάλα και ε, ε, αναγκάστηκε η κυβέρνηση να πάρει έστω αυτά τα μέτρα που πήρε και να μειωθούν κατά τι οι τιμέ. Όταν, όταν, η Επιτροπή Ανταγωνισμού σου λέει ότι είσαι 330 πάνω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εσύ επιτυχάνει μια μείωση του 15-20-30% δεν μπορεί να την πανηγυρίζει. Είναι το 1 δέκατο αυτό που ήσουν, ήταν η διαφορά σου. Ε, σε κάθε περίπτωση ε, καλό θα είναι να υπάρξει αυτή η επιστολή, αλλά εγώ νομίζω ότι καθυστερήσαμε ε, χαρακτηριστικά να τη στείλουμε ότι εδώ οι πολυεθνικές εφαρμόζουν άλλη τιμολογιακή πολιτική από ό,τι εφαρμόζουν στις, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, Έχω το, την αίσθηση, Νίκο, ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργό δεν έχει πάρει αρκετά σοβαρά την επίδραση και τις επιπτώσει επιπτώσεις που έχει η ακρίβεια στο μέσο Έλληνα πολίτη. Ναι, αλλά δεν γίνεται βρε Μαρία, γιατί και ο, ίδιος, και ο, ίδιος, βγαίνει έξω. Δεν μπορεί να μην ακούει. Δεν, δεν μπορεί να μην, να μην... Εντάξει, να μην, ακούει τον... να μην ακούει, στον κύκλο του και να μην στο μαξί να είναι μέσα σε μια ή άλλη σφαίρα. Όπως πάρα πολλοί πρωθυπουργοί. Και να μην ακούει αυτά τα, τα προβλήματα που βασανίζουν τον απλό κόσμο. Όμως όταν βγαίνει έξω, του τα λένε οι πολίτε του, τα λένε. Δεν μπορεί, δηλαδή. Ναι. Εντάξει, και σε προστατευμένο περιβάλλον να πάει, έστω ότι ένα πολίτη ψηφίζει μια δημοκρατία. Δηλαδή, αυτό που ψηφίζει μια δημοκρατία δεν βλέπει τι έχει γίνει με τι τιμέ τα τελευταία δύο, τρία χρόνια στην Ελλάδα. Ότι, ότι από τον Ιούλιο του 2021, γιατί δεν, είναι, δεν, είναι, δεν ξεκίνησε αυτό με την εισβολή τη Ρωσία στην, στην Ουκρανία. Ήρθε και ε, ήταν προ... Είχε ξεκινήσει πριν, ήταν από το καλοκαίρι. Αν δούμε ε, δημοσιεύματα του καλοκαιριού του 2021, έχουν ξεκινήσει οι, οι αυξήσει και πηγαίνουν ε, στα, στα σούπερ μάρκετ. Ε, φαίνεται ότι αρχίζει το πράγμα να, να ξεχυλώνει. Και ένα άλλο πράγμα που είπε, που αφορά ε, εκεί που έλεγε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η οικονομική πολιτική που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ή, ή τα άλλα κόμματα τη αντιπολίτευση. Είναι ότι αν υπάρξει δημοσιονομικό χώρο, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι, οι, οι εργοδοτικέ φόρες. Δεν είπε οι ασφαλιστικέ. Ε, υποθέτω ότι θα, θα ήθελε να πει οι ασφαλιστικέ, αλλά δεν μπορώ να, να τον ερμηνεύσω. Ε, εγώ δεν καταλαβαίνω πώ θα γίνει αυτό. Διότι με το νέο, με το νέο σύστημα, με, έτσι όπως είναι ε, το, το θέμα με του ευρωπαϊκού κανόνε δεν έχεις να κάνεις, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει δημοσιονομικό χώρο. Έχει θέμα με τι δαπάνε. Όριο δαπανών θα έχει. Δεν ε, θα για δημιουργηθεί... τι ασφαλιστικέ εισφορέ, εσύ. Όχι, όχι. Ή, γιατί... Μιλάω, μιλάω πώ είναι δυνατόν να δημιουργηθεί δημοσιονομικό χώρο. Αν δημιουργηθεί δημοσιονομικό χώρο, αυτό θα, έχει, θα πρέπει να, 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 να έχει ε, θέμα με τι δαπάνε. Όχι με το, 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 χώρο που θα δημιουργηθεί. Mm. Γιατί θα έχει ανώτατο όριο δαπανών. Δεν ισχύουν οι δημοσιονομικοί κανόνε του 60 και του ελλείμματο. Έχει θέμα με τι δαπάνε. Άρα, ότι δεν μπορεί να ενισχυθούν οι όποιε. Δεν μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο. Αυτό προβλέπει, τουλάχιστον αυτό προβλέπουν μέχρι τώρα. Αν, αν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε, είναι άλλο θέμα. Που δεν το ξέρω εγώ και το ξέρει ο Πρωθυπουργό ή τον έχει ενημερώσει ο κ. Χατζηδάκη ότι μπορεί και στο μέλλον να μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, ο κ. Χατζηδάκη έχει πει ότι δεν μπορεί να δημιουργείται δημοσιονομικό χώρο για οποιοδήποτε θέμα. Αυτό είναι βάση του τελευταίου συμφώνου. Σταθερότητα. Ναι, ναι. Που ψηφίστηκε δεν έχει ένα μήνα. Ναι, ναι. Αν έχει αλλάξει κάτι και εμεί δεν το ξέρουμε, δεν μπορώ να το πάρω ε, πάνω μου 100%. Αλλά αν ισχύουν αυτά που μεταδίδονται από τι Βρυξέλλε, αυτά που ενημέρωσε ο κ. Χατζηδάκη εδώ ότι θα γίνουν, θέμα δημοσιονομικού χώρου δεν υφίσταται. Άρα, Νίκο, αυτό το οποίο πολλέ φορέ λέγαμε τον προηγούμενο καιρό για τη δημιουργία του τάδι του δίνα δημοσιονομικού χώρου που μπορεί Όχι, αν δημιουργηθεί αυτό, πλέον... αυτό δεν θα, θα πάει στο πλεόνασμα. Αν υπάρχει, αν υπάρξει, που μπορεί να υπάρξει, να έχει υπεραπόδοση μια φορολογία, να έχει κάτι. Νομίζω ότι το πρωτογενέ πλεόνασμα τώρα. Ναι, θα πάει στο πρωτογενέ πλεόνασμα. Και θα βελτιώσει τι επιδόσει σου εκεί. Δεν προβλέπει πουθενά ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί το, 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 επιπλέον, τα επιπλέον έσοδα που θα έχει για, για άλλε λειτουργίε. Εκτό, λέω ξανά, αν έχουν συμφωνήσει κάτι μέσα στο Eurogroup ή σε επίπεδο ε, προέδρων κυβερνήσεων και πρωθυπουργών. Και εμείς δεν το ξέρουμε. Είναι άλλο, είναι άλλο θέμα αυτό. Τώρα αυτό χρήζει μια από με το Υπουργείο Οικονομικών και το επιτελείο του κυρίου Χατζηδάκη για να καταλήξουμε και να δούμε ναι. ποια πλευρά κάτι τη έχει ξεφύγει. Εντάξει. Δεν δε νομίζω ότι θα δώσει και κανένα σημασία. Εμεί εμείς τα εμείς παρακολουθούμε τόσο στενά και τα, κοιτάμε. Μακάρι, να, μακάρι να, το, να, υπάρξει ερώτηση και να υπάρξει και διευκρίνηση. Νίκο, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σοβαρό αυτό ο πρωθυπουργό τη χώρα να μην ξέρει ακριβώ τι ψηφίστηκε στο τελευταίο σύμφωνο δημοσιονομική σταθερότητα για όλε τι χώρε τη Ευρωζώνη. Μα δεν μπορεί να μην ξέρει γιατί ήταν παρόν όταν. Ήταν παρόν. Ή... Ε, Α ε, το ψάξουμε λίγο παραπάνω και επανερχόμαστε. Νομίζω ότι είναι μια φράση που υπόθηκε για να Υποθεί. Και για να ικανοποιήσει τα αυτιά κάποιων που ακούνε. Δεν νομίζω ότι θα έχει υλοποιήσει ποτέ. Εκτός, αν λέω, εάν έχει ψηφιστεί κάτι, εάν έχει συμφωνηθεί κάτι που δεν ξέρουμε. Παίζει και αυτό. Είναι πολλές φορές σε κλειστές πόρτες, σε κλειστές συνεδριάσεις, δεν ξέρεις τι, έχουν, τι έχει συμφωνηθεί. Ναι, ναι. Σε πολλές περιπτώσεις. Αφήνω ένα ενδεχόμενο. Παρόλο και η επικοινωνιακή πολιτική έχει και αυτή τα όρια της. Ε, δεν μπορεί ε, να διασφαλίσει τώρα. τώρα και μια απόφαση. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ευρωπαϊκή. Αυτό είναι άλλο θέμα. <laughs> δεν ξέρω. Άστρο, ε, δεν είναι άλλο θέμα. Νομίζω. Λοιπόν, λοιπόν τώρα... και Μαρία, πριν αλλάξουμε θέματα και φύγουμε από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Εσεί αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένα παράδοξο στου Έλληνε καταναλωτέ. Τι εννοώ. Σε όλε τι δημοσκοπήσει βγαίνει η ακρίβεια σαν το βασικό πρόβλημα και το συναντάει και κανεί. Δεν χρειάζεται να δει τι δημοσκοπήσει. Το συναντάει από την βόλτα του και τη αναστροφή του την κοινωνική. Παρ' όλα αυτά, οι Έλληνε καταναλωτέ έχουν μία μυστηριώδη ικανότητα να συνεχίζουν να καταναλώνουν. Αυτό φαίνεται στου όγκου των πωλήσεων, παραδείγματο χάρη στα σούπερ μάρκετ. Σιγά μυστηριώδη. Τι εννοώ μυστηριώδη. Φαίνεται. Α. Σιγά τη Οκ. Okay. <σίχε> αυτό ήταν από την προσγείωση. Ήταν... Σιγά τι. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Δεν ήθελα να το πω έτσι. Μα πώ να το πει. Γιατί το πώ τον Να πε το πώ το άρασε. Okay. 80 δηλώσαμε, 140, 140 καταναλώσαμε. Πού είναι τα 60 ο ΑΕΟ που λένε και στο Ωραία. γήπεδο. Ξέρει γιατί το λέω αυτό. Πού, Πού είναι, είναι τα 60. Σου, συμφωνώ.